Όπως είδατε, σας έκανε και μια πάσα η κυρία Μπακογιάννη πριν, αλλά δεν θα ξεκινήσουμε από το θέμα σας. Αύριο μπαίνει στη Βουλή. Αύριο. Για την αναδοχή, λέμε. Να ξεκινήσουμε λίγο από τα γενικότερα για να πάμε στο συγκεκριμένο. Διότι εγώ βλέπω σήμερα πρωτοσέλιδο σε αρκετές εφημερίδες το θέμα των συντάξεων, κυρία Φωτίου. Και εδώ δεν ξέρω τι γνώμη έχετε εσείς. Μπροστά μας έχουμε μία ακόμη βάρβαρη περικοπή των συντάξεων. Που αφορά οριζόντια στους συνταξιούχους, συν όλους εμάς τους υπόλοιπους που θα μας κάνετε μια άλλη περικοπή με το αφορολόγητο. Αυτά υπάρχει πιθανότητα να τα αποφύγουμε. Κύριε με βάση τα οικονομικά μας στοιχεία. Καταρχήν, κύριε οικονόμου, δεν το βλέπετε σήμερα. Το βλέπετε κάθε μέρα και το παίζετε κάθε μέρα. Όλα τα αντιπολιτευτικά κανάλια και εφημερίδες, δεν έχετε άλλο θέμα. Μόνο που πρέπει να πάρετε λίγο υπομονή, να λάβετε λίγο υπομονή, δηλαδή, που έλεγε ο παππούς μου. Δηλαδή, κάντε υπομονή, γιατί όλα αυτά τα θέματα ούτε τελειωμένα είναι. Πώς, κύριε Βόλου. Σφραγισμένα, βεβαίως είναι νομοθετημένα. Δεν το λέτε και στον κύριο Τσακαλώτο αυτό, γιατί ο κύριος Τσακαλώτος φαίνεται ότι έχει άλλη άποψη. Δεν έχει καθόλου άλλη άποψη. Μισό λεπτό, κύριε Φωτίου, μισό λεπτό. Εγώ ξέρω ότι έχετε νομοθετήσει δύο πολύ δύσκολα μέτρα για το 19 και το 20, που μπορούν να έρθουν και τα δύο το 19. Αυτό δεν έχει λήξει ακόμα. Ακούω τον Υπουργό Οικονομικών που είναι ο καθήλυνα αρμόδιος να λέει: παιδιά, ό,τι έχει νομοθετηθεί θα ψηφιστεί. Ακούω τον κύριο Βούτση χθες να λέει το ίδιο. Ό,τι έχει ψηφιστεί θα εφαρμοστεί. Ακούω και τον κύριο Βούτση χθες να λέει το ίδιο. Εσείς τώρα το βάζετε αυτό σε μια αμφισβήτηση. Γιατί? Εγώ λέω ότι όλη η κατάσταση, και το έχουμε αποδείξει, γιατί για πολλά πράγματα μας είπανε ότι δεν πρόκειται να βγούμε από τα μνημόνια. Τώρα ο κύριος Μητσοτάκης, από ό,τι είδα, το άλλαξε το γνωστό τρέιλερ. Mm-hmm. Ενώ μέχρι χτες έλεγε θα πάμε για βρώμικη έξοδο, δεν υπάρχει καθαρή έξοδος. Τώρα το έχει ρίξει αλλού το θέμα. Θα μειωθούν οι συντάξεις από 1η-1η, κυρία Φωτίου? Κυρία Αναστασοπούλου, ο ψηφισμένος νόμος είναι, και για να το πούμε μία φορά για πάντα, ότι για όσους έχουν προσωπική διαφορά, δεν αφορά ο νόμος όλους τους συνταξιούχους. Κάθε μέρα τα εφιαλτικά τρέιλερ κάτω από τις ειδήσεις, εφιαλτικά τρέιλερ, για να δεν μιλάμε ποτέ ότι αυτό αφορά ένα κομμάτι. Κύριε Φωτίου, μισό λεπτό, κύριε Φωτίου. Υπάρχει ένα παράδειγμα σήμερα στο πρωτοσέλιδο των νέων. Φαντάζομαι. Μητέρα ανήλικου, μισό λεπτό, να δούμε πόσο εφιαλτικό είναι αυτό. Μητέρα ανήλικου με 20 έτη ασφάλιση στο ΙΚΑ παίρνει αυτή τη στιγμή 660 ευρώ σύνταξη. Κύρια και επικουρική. Από 1η-1η του 19 θα μειωθεί η σύνταξη αυτή κατά 130-140 ευρώ. Είναι μικρή αυτή. Αυτό είναι ο εφιάλτης. Εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά δεν ισχύουν που λένε. Και το λέω γιατί θα δείτε ακριβώς. Πώς δεν ισχύουν, κυρία Φωτίου? Όταν θα έρθει η ώρα, θα δείτε 630 ευρώ το μήνα. Δεν είναι δυνατόν να έχει προσωπική διαφορά. Mm-hmm. Είπαμε, δεν είναι δυνατόν να έχει προσωπική διαφορά. Περιμένετε. Προσωπική διαφορά είχαν οι συντάξεις που ήταν πάνω από 1.000 ευρώ και πάνω από ένα σημείο συγκεκριμένο. Η εφημερίδα, με συγχωρείτε, μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Πώς, όχι, δεν μπορεί. Γιατί να λέει, δημοσιογραφικό καθήκον είναι να αναδεικνύεις, φαίνεται, τις μέρες μας, την πολιτική σου άποψη και όχι την αλήθεια. Αυτό το είδαμε. Μα είναι πολιτική άποψη τώρα ότι θα μειωθεί η σύνταξη? Αφού είναι μια πραγματικότητα, κύριε Φωτίου. Εγώ σας απάντησα. Πρώτον, να περιμένετε. Τι να περιμένω? Έχουμε μπροστά μας την ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης, αμέσως με δύσκολα υπάρχει κομμάτια. Υπάρχει περίπτωση να μην εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα? Αυτό θέλω να μας πείτε. Σας απαντώ. Δεν απαντάτε. Ότι τα μέτρα αφορούν μόνο την προσωπική διαφορά. Δεν αφορούν όλους τους συνταξιούχους. Θα εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα? Δύο. Όπως είναι ψηφισμένα σήμερα, θα εφαρμοστούν. Αλλά υπάρχει μία ρευστότητα και πολιτική και δημοσιονομική, η οποία λέει ότι όλα αυτά ψηφίστηκαν κάτω από την απειλή και τις εκτιμήσεις ότι δεν πιάνουμε τα πρωτογενή πλεονάσματα. Mm-hmm. Αυτό έφερε το Δουνουτού. Άρα τώρα πρέπει και να τα επαναδιαπραγματευτείτε. Εμείς λέμε ότι είχαμε δίκιο, λοιπόν, ότι θα πιάναμε τα πρωτογενή πλεονάσματα. Αποδείχθηκε αυτό περίτρανα. Τόσο πολύ που δεν το επιθυμούσαμε να υπερβούμε και όλα τα πρωτογενή. Δεν το επιβάλλατε. Δεν επιθυμούσαμε. Μας ρημάξατε στους φόρους και στις φορές, κυρία Φωτίου. Πώς δεν το επιθυμούσατε? Και όλοι οι ξένοι λένε ότι ήταν επιλογή της κυβέρνησης αυτό. Νομίζω... Και δεν ήταν πίεση των θεσμών. Ήταν κύριε επιλογή δική σας. Κύριε οικονόμου. Και το είπε και ο Τσακαλώτος. Υπερφορολογήσαμε, λέει, τη μεσαία τάξη. Θα έρθω κάποια μέρα, θέλετε, να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, αλλά φοβάμαι ότι θα το θάψετε το νομοσχέδιο. Όχι, δεν θα το θάψουμε το νομοσχέδιο, αλλά να είμαστε συγκεκριμένοι. Εγώ είμαι, όπως ξέρετε, πάντα ανοιχτή να την κάνω. Ό,τι ώρα θέλετε. Θα έρθουμε την ώρα που πρέπει και όλοι οι συνταξιούχοι θα το καταλάβουν. Λέω προς το παρόν προς τους συνταξιούχους, σπέβδετε βραδέως.
μην ακούτε όλα όσα ακούτε. Διότι αυτή η τρομοκρατία η καθημερινή και αυτή θα εκπέσει. Θα υπάρξουν ισοδύναμα, κύριε Φωτίου. Όπως το είδατε σε χιλιάδες άλλα πράγματα. Θα υπάρξουν ισοδύναμα με επιδόματα, με 13η σύνταξη. Δεν είμαι σε θέση εγώ να ανακοινώσω τίποτα σήμερα. Πολύ περισσότερο που δεν είναι και αρμοδιότητά μου. Λέτε ότι τρομοκρατούμε. Λέω πώς τρομοκρατούμε. Αυτό που λέω. Αν η πραγματικότητα το τρομοκρατεί, τότε είναι αυτή είναι η πραγματικότητα. Να σταματήσει η τρομοκράτηση των συνταξιούχων. Πόσο θα πάει αυτό, κύριε Οικονόμου, από εδώ και ύστερα παρακολουθώ εδώ και ένα μήνα μόνο αυτά τα πρωτοσέλιδα, κυρία Αναστασοπούλου. Οχτώ χρόνια τρομοκρατούμαστε από την πραγματικότητα, κυρία Φωτίου. Η πραγματικότητα μας τρομοκρατεί, όχι η δημοσιογράφη. Οχτώ χρόνια τρώμε μειώσεις, φόρους και εισφορές. Η νέα γραμμή του συγκεκριμένου κυκλώματος είναι τρομοκράτηση των συνταξιούχων κάθε μέρα. Λοιπόν, πόσους μήνες θα το πάτε έτσι, εγώ ρωτώ. Πόσους μήνες θα είναι αυτό πρώτο ρωτήστε θέμα. Ρωτήστε τον Τζακαλώτο και τον Βούτση, κυρία Φωτίου. Οι οποίοι βγαίνουν λοιπόν, και λένε. Για να προλάβουμε και το θέμα σας. Και λένε ότι δεν είναι τις παρούσεις οι όποιες αλλαγές. Όχι, εσείς θα κλειστώ που θέλετε. Κυρία Φωτίου, και ο Υπουργός Οικονομικών και ο Πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Τσακαλώτος και ο κύριος Βούτσης, βγαίνουν και λένε με δηλώσεις τους ότι τα μέτρα αυτά που έχουν ψηφιστεί δεν μπορούν να τεθούν υπό επαναδιαπραγμάτευση. Είναι γνωστό ότι έτσι συμβαίνουν τα πράγματα. Έτσι συμβαίνουν τα πράγματα όταν ψηφίσεις ένα πράγμα, ένα θέμα. Αλλά όπως ξέρετε είμαστε σε μια κατάσταση μετάβασης. Η μετάβαση είναι κοσμογονική και φέρνει και άλλα πράγματα μαζί της. Επομένως να περιμένετε. Ωραία. Και όσοι νομίζουν ότι θα κάνουν εκλογές τώρα απατώνται πολύ. Πότε θα γίνουν? Οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, όπως έχουμε πει 100 φορές. Λοιπόν, πάμε τώρα και πάμε στο θέμα νομοσχέδιο. Σας, το οποίο ψηφίζετε αύριο στη Βουλή και από ό,τι δείχνουν όλα, κυρία Φωτίου, θα ψηφιστεί οριζόντια. Αυτό καταλαβαίνουμε τουλάχιστον από τοποθετήσεις που έχουμε ακούσει και από άλλους βουλευτές. Αν γίνει έτσι, πιστεύω ότι η Βουλή θα δείξει μια μεγάλη οριμότητα, θα είναι ένα από αυτά που ζήταγε και η κυρία Μπακογιάννη πριν για τα εθνικά θέματα, ναι, αν θυμάμαι καλά. Συνενέσεις ευρύτερες και τα λοιπά, επιτροπές κοινές των πολιτικών κομμάτων και ούτω καθεξής. Δεν τις κάνανε βέβαια ποτέ όταν ήταν κυβέρνηση, αλλά δεν πειράζει, κάλλιο αργά παρά ποτέ, να τα κάνουμε. Θα είναι μία λοιπόν μεγάλη ένδειξη οριμότητας των κομμάτων της Βουλής. Και θα είναι και μια επιτυχία και προσωπική, γιατί έχετε δουλέψει πολύ πάνω σε αυτό το νομοσχέδιο. Ανεξάρτητα τι γνώμη έχει καθένας τώρα από εμάς, εμείς η δική μας γνώμη σχεδόν δεν μετράει και δεν έχει και καμιά αξία. Αλλά νομίζω ότι θα το πιστωθείτε κι εσείς αυτό, αν συμβεί πραγματικά έτσι. Εντάξει, αυτό είναι ίσονος σημασίας. Αν το πιστώνομαι, δεν το πιστώνομαι, δεν είμαι εγώ. Είναι μια τεράστια ομάδα που δούλεψε 2 χρόνια, κύριε Οικονόμου. Ειδικών, στο πεδίο, ψυχολόγων, παιδοψυχιάτρων, κοινωνικών λειτουργών, κοινωνιολόγων. Όλοι βοήθησαν 2 χρόνια. Ήταν ένα εξαιρετικά δύσκολο επίτευγμα αυτός ο νόμος. Ακριβώς. Θα πάτε και στο επόμενο βήμα, κυρία Φωτίου, στην υιοθεσία, δηλαδή όπως ισχύει σε πολλές χώρες στην Ευρώπη. Η υιοθεσία δεν ρυθμίζεται δυστυχώς ή ευτυχώς από το Υπουργείο Εργασίας. Ρυθμίζεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, γιατί διέπεται από τον αστικό κώδικα. Γι' αυτό άλλωστε δεν άλλαξα και το όνομα υιοθεσία, που αφορά μόνο για αγόρια, σε τεκνοθεσία, το οποίο είναι σωστό και δόκιμο. Δεν μπορούσα να το αλλάξω γιατί αφορά τον αστικό κώδικα. Αυτό μπορεί να το κάνει μόνο το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Έχει ήδη αρχίσει, έχει κάνει επιτροπή εδώ και 3 μήνες για να αλλάξει το οικογενειακό δίκαιο και για να δημιουργήσει και το θεσμό των οικογενειακών δικαστηρίων που όπως ξέρετε είναι ένας εξαιρετικός θεσμός που δεν υπάρχει στη χώρα. Επομένως αυτό είναι το επόμενο βήμα. Αυτό λέω εδώ. Αν ξέρετε να το κάνετε εσείς ή ο Υπουργός Δικαιοσύνης, δεν έχει σημασία. Το επόμενο βήμα είναι να εξυγχρονιστεί και ο αστικός κώδικας σε θέματα οικογενειακού δικαίου. Κυρία Φωτίου, όλη αυτή τη διαδρομή και αυτό το διάστημα που προετοιμάζεται αυτό το νομοσχέδιο, συναντήσατε δυσκολίες? Δηλαδή, σας ζητήθηκε, για παράδειγμα, από κόμματα, από συναδέλφους σας, να αποκλείσετε τα ομόφυλα ζευγάρια από τον νόμο? Καταρχήν να σας πω τι δυσκολίες είχαμε όλο αυτό το διάστημα και θα σας πω γι' αυτό, γιατί αυτό προέκυψε μόνο τον τελευταίο μήνα. Δεν είχε προέκυψει πιο μπροστά. Λίγο πριν έρθει στη Βουλή δηλαδή. Ναι, δεν προέκυψε πιο μπροστά, ούτε είχαμε τέτοιες ενδείξεις πιο μπροστά, έτσι. Αλλά να σας πω ποιες ήταν οι μεγάλες δυσκολίες. Καταρχήν, ποια είναι τα 3 επιτεύγματα του νομοσχεδίου. Το πρώτο, ενώνει 2 επιθυμίες που διατρέχουν όλη την ελληνική κοινωνία. Ποιες? Του παιδιού να βγει από το ίδρυμα. Άρα κανένα παιδί στα ιδρύματα, λέμε εμείς. Και το δεύτερο, της ανάγκης
πολλών οικογενειών, αλλά και μεμονωμένων ατόμων, να έχουν να ανοίξουν μια ζεστή αγκαλιά για να μπει αυτό το παιδί σε αυτή την αγκαλιά. Είτε με την αναδοχή, είτε με την υιοθεσία. Το δεύτερο σημείο που κάνει αυτό το νομοσχέδιο. Το δεύτερο σημείο είναι ότι μειώνει συγκλονιστικά τους χρόνους αναμονής. Δηλαδή? Δηλαδή, ενώ κρατάει διαδικασίες πολύ πιο αυστηρές από ό,τι πριν και πολύ πιο σαφείς και για τις δύο περιπτώσεις, που δεν υπήρχε αυτό, αυτή τη στιγμή ο χρόνος μειώνεται από 4, 5, 6 χρόνια. Δηλαδή το τι ακούω όλο αυτό τον καιρό που είμαι. Έφτανε μέχρι τόσο, λες. Έφτανε σε πάρα και τώρα, πολύ μεγάλη. Πόσο θα γίνει? Εμείς υπολογίζουμε 8 με 12 μήνες από την αρχή εφαρμογής του νόμου. Mm-hmm. Να πω επίσης ότι ο νόμος αυτός... Οι καθυστερήσεις όμως που υπήρχαν μέχρι τώρα, φαντάζομαι ότι είναι εξαιτίας και της έλλειψης προσωπικού. Ακριβώς, και όλων των ακριβώς. Αυτό πώς θα αλλάξει τώρα? Ωραία. Αυτό, άρα απαντάμε στο δεύτερο σημείο και λέμε. Αυτό τελειώνει με τον εξής τρόπο. Ενώ μέχρι σήμερα αρμόδιοι για να κάνουν τις κοινωνικές εκθέσεις καταλληλότητας, οι οποίες είναι δύο. Η μία είναι αν είμαι κατάλληλος, γενικά εγώ, αφηρημένα ως υποψήφιος γονιός για να γίνω γονιός. Και η δεύτερη είναι αν εγώ είμαι κατάλληλος για αυτό το παιδί. Μάλιστα. Άρα έχει δύο εκθέσεις κοινωνικές. Κανονικά η διαδικασία δεν γινόταν. Λοιπόν, σε εμάς θα γίνονται γιατί διευρύνουμε τη μεγάλη δεξαμενή των κοινωνικών λειτουργών, όχι μόνο με αυτούς τους 80 δυστυχώς που υπήρχαν μέχρι σήμερα, αλλά και με όλους τους κοινωνικούς λειτουργούς των Δήμων και με πολύ περισσότερο όλους τους κοινωνικούς εν δυνάμει λειτουργούς από το ΣΚΛΕ, Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας. Άρα ενεργοποιείται μια μεγαλύτερη λοιπόν ομάδα. Ο οποίος πέρυσι έγινε νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, κάτι σαν το ΤΕΕ ή στο Δικηγορικό Σύλλογο, άρα θα πιστοποιεί πιστοποιημένους κοινωνικούς λειτουργούς κτλ. Αυτός είναι ο δεύτερος στόχος. Ο τρίτος στόχος. Για πρώτη φορά, να πω και κάτι μετά. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τόσο για την αναδοχή όσο για την υιοθεσία, δύο πολύ διαφορετικούς θεσμούς, που δεν ξέρω σε ποιο βαθμό η ελληνική κυρία κοινωνία Φωτίο, το έχει καταλάβει. Κυρία Φωτίο, μας επιτρέπετε να κάνουμε ένα διάλειμμα και να επιστρέψουμε βεβαίως, για λίγο ακόμα για να μην χάσουμε τη στιγμή. Πολύ Ελάτε. Ωραία. Ναι, η τηλεόραση μπορεί να σε παρασύρει σε στερεότυπα. Στο να παριστάνεις κάτι που δεν είσαι. Ποια αξία μετρά περισσότερο για μένα? Η ειλικρίνεια. Το να είσαι ο εαυτός σου. Στη δουλειά μου, για παράδειγμα, εξοργίζομαι με το ψέμα. Γελάω με το αστείο. Εκπλήσωμαι ακόμα με το πόσο γρήγορα μπορούν να έρθουν τα πάνω κάτω. Στην τηλεόραση προσπαθώ να κάνω αυτό που θα ήθελα και εγώ να βλέπω. Ψάχνουν το καλύτερο. Το αναζητούν.